Γιώργος Κόρος. Προς τους νεότερους λάτρεις της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Τεράστιος αρτίστας με το δοξάρι του. Αυτόν έχουμε επιλέξει σήμερα για χαλή. Ελάτε, σας καλωσορίζουμε όσοι δεν ήσασταν ήδη εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του σταθμού. Εδώ στην εκπομπή ποιος αυτός 1-0. Δεν είναι Δευτέρα, και αυτό δεν το λέμε αποκλειστικότητα, με αράχνες. Μόνο εμείς φαίνεται σαν Δευτέρα, αλλά δεν είναι, είναι μια Τρίτη. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Θέλω, επειδή δεν είναι απαραίτητο και προϋπόθεση όσοι μας ακούνε το πρωί τέτοια καλά, να μας ακούνε και το μεσημέρι, με δυο κουβέντες να πω εγώ αυτά που θέλω να πω για το Κυριακάτικο. Ευθύνη και στους παίκτες, γιατί ήταν άνευροι, γιατί ήταν άγευστοι, άοσμοι, χωρίς πάθος, χωρίς τρέλα στο βλέμμα, χωρίς σε καμία περίπτωση του αγώνα να δείξουν και να αποδείξουν ότι αυτοί είναι οι αίτητοι πρωταθλητές, αυτοί είναι οι νταμπλούχοι, αυτοί θα ματώσουν για να παραδώσουν τα σκύπτρα. Λοιπόν, τα λέω εντάχει για να μην κουράζω αυτούς που μας ακούνε και το πρωί και μας ακούνε και τώρα. Ευθύνη λοιπόν στους παίκτες, γιατί είναι μόσχο καλοπληρωμένοι μέχρι τελευταίας δεκάρας, γιατί είναι ευλογία που είναι εδώ, γιατί είναι βασιλιάδες σε εποχές πολύ δύσκολες, γιατί δεν τους λείπει τίποτα. Και τους ζητάμε απλά, όχι ντέτε καλά να κερδίσουν, τους ζητάμε να μπουν και να δείξουν πάθος, να δείξουν ότι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αναμετρήσεις, πόσο σημαντική είναι αυτή η βραδιά με τη συγκεκριμένη ομάδα, με όλα αυτά που έχει μάλιστα η δίκη της συγκεκριμένης ομάδας επιφυλάξει ή ετοιμάσει ή προετοιμάσει ή κατασκευάσει κατά του ΠΑΟΚ. Δεν είδαμε λοιπόν μερίδιο ευθύνης στους παίκτες, μερίδιο ευθύνης μεγάλο στον προπονητή που κοντεύει χρόνο και ακόμα δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από τον άνθρωπο αυτόν. Με πολύ μεγάλη επιθυμία, και πιστέψτε με, το λέω με όλη την ειλικρίνεια, περιμέναμε μετά από την καραντίνα, μετά από 95 μέρες ποδοσφαιρικής αποχής, να δούμε κάτι, να δούμε ότι βρήκε επαφή με τους παίκτες, ότι μπόρεσε να τους πορώσει, ότι μπόρεσε να τους πάρει το 100%, ότι μπόρεσε να ετοιμάσει ένα πλάνο, να μπλοκάρει αυτή τη φορά τον Ολυμπιακό, να μην έχουμε μια επανάληψη όπως αυτό το μάτς του πρωταθλήματος μέσα στην Τούμπα. Δεν είδαμε τίποτε απολύτως. Είδαμε και καθυστερημένες αλλαγές, είδαμε και αλλαγές που δεν τις καταλαβαίνουμε, είδαμε πάλι μια ομάδα με παίκτες χωρίς πλάνο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς φαντασία, χωρίς ιδέες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είδα εγώ. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι. Απλά αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Είπα και το πρωί, το λέω και τώρα. Εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και στις νίκες και στις ήττες. Στις ήττες ακόμα περισσότερο. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να λιδωρήσει, να ευτελήσει, να διαπομπεύσει, να ισοπεδώσει, όχι σε μένα. Αν θέλετε, μπορεί να υπάρχουν άλλες εκπομπές, αν και νομίζω ότι όλες οι εκπομπές στο σταθμό μας σέβονται. Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Βεβαίως κριτική, γιατί είναι λάθος τελείως να σηκώνεις το χαλί και να βάζεις από κάτω τα σκουπίδια, δείχνεις ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Θα δούμε, θα τα συζητήσουμε, γιατί βεβαίως μετά από τις 10 και μετά από τις 10, είδες η συνήθεια του πρωινού, μετά από τις 2:30 θα έχουμε σύνδεση με τον Κώστα Βασιλόπουλο για να μάθουμε το αύριο που ενδιαφέρει, τι γίνεται, πώς προχωράει η ομάδα. Το Σάββατο υπάρχει μπάτς με τον Παναθηναϊκό κάτω. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα για Ίβιτς στο Ισραήλ, ο οποίος είναι ελεύθερος. Ακούγονται διάφορα για Γκαρσία, αν θα μείνει ο προπονητής, το φανάλισα. Fair play, αποζημιώσεις, αυτά. Είναι πολλά πράγματα. Θέλω μόνο να σας πω ότι δεν πρόκειται εδώ τουλάχιστον να ακούσετε κάτι το οποίο είναι αναλυθές μόνο και μόνο για να τσιμπήσουμε για έναν ακροατή. Το είναι ξεκάθαρο. Θα πούμε την άποψή μας. Πιθανότατα να διαφωνήσουμε κιόλας, και αυτό είναι απόλυτα υγιές. Είναι ευλογία πραγματικά να μπορείς να είσαι ένα ραδιόφωνο που θα λες την άποψή σου, ό,τι και αν είναι αυτό. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Πάμε στις γραμμές, να μην σας αφήσω να περιμένετε άλλο. Να πω φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δώσαμε δωράκλα την Παρασκευή, θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα.
Bosch Siemens πίτσος ψυγειοκαταψύκτες με το σύστημα No Frost, κοσμήματα μέσα, πραγματικά, για τα φαγητά στην κουζίνα σας. Και βέβαια Αιγαίων, καταπληκτικά πιάτα, ό,τι έχουν να κάνουν με θάλασσα, ό,τι έχουν να κάνουν με ψαρικό, ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική θάλασσα στο πιάτο σας, φρεσκότατα, υπέροχα, ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας, και 214.000 στο κέντρο, στο δικητήριο, και 69-56-66 στο ωραιόκαστρο. Πάμε λοιπόν να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, πάμε στον πρώτο φίλο μας. Χαίρετε! Ναι! Έλα, Δημήτρη. Καλώς το παιδί! Να δει, σίγουρα ξέρει τι κλίμα επικρατεί. Αθλητικός λίμπερο το ραδιόφωνό σας. Είμαστε μαζί και στις καλές και στις άσχημες, και στις νίκες και στις ήττες. Όταν αγαπάς, δεν αγαπάς μόνο στο γλεντοκόπι και στη φιέστα. Αυτό λέω το πρωί, το λέω και για τους μεσημβρινούς μας φίλους, τους ακροατές. Αγαπάς και στις στραβές και στις δύσκολες. Και βρίσκεις και το χρόνο, βρίσκεις και το ενδιαφέρον να πεις την άποψή σου, να κοιτάξεις, να το διορθώσεις αυτό το οποίο βλέπεις, που λες εσύ ότι είναι λάθος. Έτσι, μπορεί εγώ να είμαι, αν είμαι άμπαλος τελείως, και να είναι προπονητάρα αυτός, ή οι παίκτες να μην φταίνε. Εντάξει. Οκ, να διαφωνήσουμε, δεν έχω κανένα θέμα. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Χριστάρα. Καλώς τον. Μπορεί και προπονητάρα να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι το καλύτερο προπονητής, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ταιριάζει στην ομάδα μας. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Δεν ταιριάζει και διοικητικά τον τρόπο που η ομάδα τον στήριξε. Πολύ σωστό. Μπορεί να είναι μια κοπέλα εξαιρετική, όμορφη, χαμογελαστή, γλυκύτατη στους τρόπους της, πανέξυπνη, όλα ωραία, αλλά να μην ταιριάζει μαζί μου. Και ένας άλλος να ευτυχήσει μαζί της. Ή ο προηγούμενος να ήταν ευτυχισμένος. Είναι θέματα χαρακτήρων, όπως λες, είναι η χημεία, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Είναι ικανότητα, ρε. Είναι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο. Να άκουγα τώρα πριν από λίγο τον παλιό ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, τον κύριο Τούμπογλου. Ναι. Που λέει όταν πήγε, ας πούμε, να εκτελέσει, λέει, το τελευταίο πέναλτι στον τελικό του Ηρακλή, ο Ηρακλής είχε τότε προπονητή τον κύριο Σάνων. Το λέει Σάνων, τον παλιό προπονητή. Φαντάζομαι. Ναι. Ο οποίος, από ό,τι λένε οι παλιότεροι, γιατί εντάξει, εμείς δεν το ζήσαμε, μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλος ως προπονητής από πλευράς γνώσεων, αλλά ήταν τρομερός ψυχολόγος. Τρομερός. Αν ακούς παλεμάχους να μιλάνε, αυτό τους έκανε όλους τούρμπο, φίλε. Λέει, πηγαίνω, λέει, να εκτελέσω, λέει, το πέναλτι, και την ώρα, λέει, που πηγαίνω, γυρίζω πίσω, βλέπω τον προπονητή και μου λέει, πάνε εσύ, λέει, βάρα, το λέει, εγώ πάω, λέει, να σηκώσω το κύπελο. Αυτό, φίλε, μια άκουσα. Αυτό είναι, φίλε. Μια πρόταση, φίλε. Εγώ θα το έβαζα. Είχε τέτοια. Και εγώ θα το έβαζα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία. Παίζει ρόλο πόσο μεγάλη μεταδοτικότητα έχει ως άνθρωπος. Αν μπορείς να το πει, μπορεί ο άνθρωπος ο Φερέιρα να είναι σαν προπονητής εξαιρετικός, ρε παιδί μου. Αλλά ίσως να μην μπορεί να το πετύχει, ίσως να μην του ταιριάζει η κουλτούρα. Ίσως να μην ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία της ομάδας. Γιατί ο ΠΑΟΚ είμαστε λίγο ιδιαίτερη ομάδα. Θέλουμε διαφορετικό. Βλέπεις ότι αυτό που λέμε δεν μας ενδιαφέρει αν χάσουμε και κερδίσουμε. Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Δεν μπορούμε το αμαχητή, ρε παιδί μου. Ο τρόπος. Να τελειώνουμε το παιχνίδι, ας πούμε, και να λέμε δεν υδρώσαμε τη φανέλα. Είναι λίγο, είμαστε ιδιότροποι. Ακόμη και αυτό που είπε ο ίδιος πριν, εγώ διαφωνώ. Το ότι ο κόσμος θέλει αποφάσεις τώρα. Αν βάλουμε αποφάσεις τώρα βιαστικά, θα κάνουμε το ίδιο λάθος. Από τη στιγμή που τώρα είναι η φάση του προβλήματος έχει τελειώσει, έτσι. Πρέπει η ομάδα να ψάξει, αλλά με καθαρό μυαλό να καταλάβει τι θέλει, μην κάνουμε πάλι το ίδιο λάθος. Μην πάμε πάλι υποπίεση και πούμε τώρα να διώξουμε ένα, να πάρουμε το Φερέιρα για να πάρουμε τη δεύτερη θέση και το κύπελλο και μετά να χτυπάμε το κεφάλι μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παιδιά, δεν τελείωσε η χρονιά χθες, προχθές. Υπάρχουν μπροστά δύο στόχοι που εγώ αρνούμαι να τους απαξιώσω. Ναι, ξέρω τώρα είμαστε σε μια φάση ξενέρας, τρέλας, οργής, απογοήτευσης, θυμού, φταίει ο ένας, αλλά πρέπει να παραμείνουμε όμως και ψύχρεμοι, γιατί η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική, το ίδιο και το κύπελο. Μα η δεύτερη θέση βλέπεις ότι ο αθλητικός όμιλος παρταθλητών πόσο την κυνηγάει εξωαγωνιστικά. Ακριβώς. Ο Ζήλος προχθές έκανε τα πάντα για να μπορέσει να κρατήσει την ΑΕΚ που έπεσαν ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξύλο, φίλε. Ξύλο. Και σήμερα κουκουλίτσα, έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Και ο Παναθηναϊκός τους ξεφύλισε αγωνιστικά. Και όμως ο Ζήλος, αυτός εδώ που κάναμε και ολόκληρο αγώνα για να βρεθεί ποιος τον χτύπησε κτλ. Κάνει δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα στη χρονιά γαργάρα. Όπως έκανε και στο μάτς με τον Όφη. Βέβαια. Με την πουλιά του Νέιρα στον Σβιντζέρσκι. Που την έπνεξε και στο ΒΑΡ. Γαργαρίτσα, φίλε. Γαργάρα. Θέλει,
Θέλει λίγο ψυχραιμία. Εδώ είναι φίλε. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Τον έχω έτοιμο. Πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία, πρέπει να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις η διοίκηση και να διαλέξουμε επιτέλους ένα μοντέλο. Δηλαδή εγώ αφήνω την κίνηση, την τριπλή αλλαγή στο 76. Βάζοντας τον Πιτσιρίκο, τον Τζόλι, τη θέση του Ακπομ, το είδα σαν λευκή πετσέτα, γι' αυτό και πέταξε και έγραψα το Αμπέλ λευκή πετσέτα. Το είδα. Το είδα και ήταν επιτυχημένο. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί σε 75 να μου βάλει ένα παιδάκι το οποίο δεν το έχει βάλει το μισό λεπτό. Είναι, εμένα ξέρει τι μου δείχνει αυτό, πέρα από αυτό που λες για τη λευκή πετσέτα. Ότι όποιο άλλο είναι εκείνη τη στιγμή στον πάγκο, για μένα είναι αόρατο. Είτε λέγεται Λάμπρου, είτε λέγεται Στόχ, είτε λέγεται όπως και να λέγεται. Είναι σαν να μην υπάρχεις. Δηλαδή, προτιμώ να βάλω το αμούστακο παιδί, το οποίο έχει εξαιρετικό ταλέντο. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το παιδάκι, έτσι. Εννοείς. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι περιουσία, είναι διαμάντια αυτά τα παιδιά. Δεν το λέμε για το παιδί. Σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι σαν να λέει ότι εσένα που είσαι εκεί δεν πρόκειται. Θα προτιμώ να βάλω αυτόν ο οποίος δεν έχει δει την Τούμπα ποτέ σε επίσημο παιχνίδι στην πρώτη ομάδα παρά εσένα. Εγώ θα ήθελα τον Τζόλι, ας πούμε, άμα έχει σκοπό να τον βάλει, να τον βάλει στο παιχνίδι με τον Όφη. Αλλιώ, ακριβώς. Που Όφη είναι και μια ομάδα που βοηθάει τους παίχτες που παίζουν ακριβώς. Όχι στο παιχνίδι ακριβώς. Που η ομάδα ήταν εγκλωβισμένη. Ή κάπου προηγήσε, ρε Χρήστο, κάπου προηγήσε. Βάλ' τον το 20 λεπτό, το μισάωρο να πάρει ψυχολογία. Έτσι, είναι τώρα και ένα λόγο παραπάνω που είναι άδειο το γήπεδο και δεν μπορείς να πάρεις ψυχολογία από την κερκίδα και από τον κόσμο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τίποτα, συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάρουμε γιατί η εικόνα μας δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες και αθλητικά ήμασταν τραγικοί, έτσι. Φυσικά. Που δεν ξέρω εγώ τι προπόνηση κάναμε. Φυσικά. Καλό μεσημέρι, υπάρχει εσύ. Θέμα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Πέσαμε. 23-10-287-888. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν λέμε για δεύτερη θέση. Όταν μιλάμε για κύπελο, έτσι όπως παίξαμε την Κυριακή, δεν πάμε πουθενά. Παιδιά, να είμαστε έντιμοι προς τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα. Δεν πάμε έτσι με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού, με αυτή την νοχελικότητα, με την μηδενική επαφή παικτών προπονητή. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Αυτό να είμαστε... Νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, είναι αυτονόητο έτσι. Χαίρετε. Έλα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, το καλοκαίρι όταν ήρθε αυτό το παιδί. Το όνομά σας. Ο προπονητής. Το όνομά σας. Παιδί, λέω παιδί, γιατί είναι παιδί. Το όνομά σας. Λοιπόν, Γιώργος. Γιώργος, ναι. Και έλα, Γιώργος. Μεγάλος, είμαι 65. Και μια χαρά. Σωστό το που λες. Για πρώτη φορά που το είπε. Ναι. Εγώ τρελάθηκα, λέω τι δηλαδή δεν έχει μάθει, αλλά έχει πάρει μια ομάδα που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Σωστό, σωστό. Η πιο πετυχημένη όλων των εποχών. Ναι. Λοιπόν... Να σας πω κάτι κύριε Γιώργο, μου επιτρέπετε. Φυσικά και να πέφτει. Αλλά εσύ ρε φίλε, ο άλλος έπαιζε... Ναι. Εγώ απορώ. Δεν ξέρω, εκεί είναι εγωισμός. Τα είπα και το πρωί στο Σταύρο και στον Μπάτμαν. Είσαι ο? Ο Χρήστος, Χρήστο με λένε. Χρήστος, έλα Χρήστο μου, έλα, ναι. Έλα, σε ακούω. Νομίζω σε άκουσες τα παιδιά, ναι. Εγώ έχω μια διαφορετική, όχι διαφορετική, εντάξει, το θέμα του προπονητή για μένα είναι το δέντρο, δεν είναι το βουνό, ναι. Όπως, γιατί όπως περάσαν οι Λουτσέσκου, οι Ντουμητρέσκου, ο άλλος ο Κωνσταντάρας με τους Βουλινούς, με τον ένα, με τον άλλον, όπως περάσαν προπονητές και προπονητές, προπονηταράδες και προπονηταράδες, αμέτρητη ρε, αμέτρητη από τους χωρεμένους τον Λόρατ που λέει και ο Συρίβος και αυτοί όλοι, ναι. Το θέμα είναι αυτοί μπορεί να φύγουν, μπορεί να φύγει και αυτός ο Φερέρα τώρα με αποζημίωση, δεν ξέρω τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, ναι. Αλλά οι Μητσοτάκηδες, οι Αβγενάκηδες, οι Μπαρμπασάδες, οι Καραπαπάδες, είναι, φίλε, οι Παπαπέτρου, οι Παπαπέτρου, μπαμπάδες και γη,
οι σπάθες που σε, πήραν τη σπάθα μέσα στο Χαριλάο τα 10 τότε που πήγες να σηκώσεις και βάλεις τον πατέρα. Και όλοι αυτοί οι αρετόπουλοι που, δεν έγινε ποτέ το μάτς εδώ πριν 2 χρόνια με τον Ολυμπιακό, αυτοί θα παραμείνουν εδώ, Κωστή. Δυστυχώς. Μπορεί να μην παίξει, μπορεί να μην έπαιξε μπάλα, αλλά μέχρι την Παρασκευή τον κάναν μπούλι κατά τον Παπαπέτρου. Λες και μας έχει παίξει σε κανένα μάτς αμάν και αμάν. Η γυναίκα σου δουλεύει στο Open. 15 βαθμούς μπροστά είναι 20 ρε, για ένα ξενοδοχείο. Και παρόλα αυτά χαλάσαν τον κόσμο. Και πάλι σε κάναν μπούλινγκ ρε, την ομάδα. Συγκαταστρέψαμε. Ασχέτως αν έχει κάνει λάθος ο προπονητής, αν έχουν, οι παίχτες είναι αυτοί που είναι, από τραυματισμούς, αν δεν ξέρω εγώ δεν κατεβάζει σωστά την ομάδα και αυτά. Το σύστημα παραμένει εδώ πέρα και από το σύστημα τι διδακτικά όλα αυτά. Εγώ είμαι κοντά σε ένα με 2-3 χρόνια μεγαλύτερο, 50 δεν θεωρούμε. Τι έχουμε δει σε αυτά τα 50 χρόνια, Κωστή? Προπονηταράδε, όπως είπε και ο Ιβάν, την Μπαρσελόνα αναφέρω, τώρα όπως είπε και ο μεγάλος Ζουράρης, μπορέσαμε και φέραμε ξένους γαϊτές και κάπως ήρθε το μάτς στα ίσια του πέρσι και πήραμε ένα ντάμπλ. Έπρεπε να πάρουμε αίτητη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν το παίρναμε. Δεν πήραμε ούτε πέρσι. Αλλιώς δεν το παίρναμε. Ναι, που σε ακύρωσε γκολ κανονικό με τον που σε μέτρησε γκολ με τον Άρη στην Τούμπα και αυτά. Πού ευνοηθήκαμε? Ένα χέρι, μόνο ένα πέναλτι που ακύρωσε πέρσι 5-10 γκολ του Άγκμπομ και εδώ και εκεί στον Πανιόνιο. Μπορώ να σου πω. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά για να γινόμαστε σοφοί. Να σου πω κάτι. Συμφωνώ καταρχήν μέχρι υποδιαστολής και κεραίας. Τώρα αν θα φύγει ο Φερέιρα θα έρθει άλλος Φερέιρα, θα έρθει άλλος Δουμίτρης. Άλλο κομμάτι, άλλο. Και τι θα έχει και μπαλάρα να παίξεις, θα σε βγάλουν ξενοδοχείο, θα σε βγάλουν επιτροπή, θα... κάθε χρόνο να σου πω, να σου πω την άποψή μου. 6 βαθμοί, ναι λίγο, 12 βαθμοί, έπαιξε στη Σπιναλόκα, το θυμάσαι που είχε πει ο Βουλνός. Φυσικά, φυσικά. Στη Σπιναλόκα λέει να μας στείλετε στην Κρήτη και πήγαμε και παίξαμε. Να σου πω την άποψή μου. Θέλεις να σου πω? Λέω λοιπόν το εξής. Είπα και το πρωί ότι αυτό το κομμάτι παραμένει μια μόνιμη κατάσταση σαπίλας. Μόνιμη. Επειδή λοιπόν, μου ετοίμασαν όλο αυτό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να σκυλιάσεις, αδερφέ, να τους απαντήσεις με... Δεν σε έχουν μπλέξει και σε τρέχουν στα κάστρα και θα βρει την άκρη σου εκεί πέρα. Δύσκολο. Δηλαδή κάθε χρόνο σε τιμωρούνε. Κάθε χρόνο 6 βαθμούς, 3 βαθμούς, 9 βαθμούς, 12 βαθμούς. Πολύ δύσκολο. Δεν διαφωνώ. Όμως θέλω να βλέπω τους παίκτες μέσα, στον αγωνιστικό χώρο. Σύστημα. Μπορείς να τα βάλεις με όλο αυτό. Με τους μπαρμπασάδες που ήταν στημένο το πρωτάθλημα, όλο το πρώτο γύρο και αυτά που χάναμε. Πέντε πέναλτι, τα λέω κάθε πρωί. Πέντε και δεν μπροστά. Απλά το κομμάτι που μας αναλογεί το αγωνιστικό θα έπρεπε η ομάδα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, θα έπρεπε να ανταπεξέλθει. Το απόφευμα ποιο είναι? Ο Φερέιρα μπορεί σήμερα αύριο να φύγει. Θα έρθει άλλος Φερέιρα, θα έρθει άλλος του Μητρό. Αλλά το σύστημα αυτοί όλοι θα παραμείνουν εδώ. Παρμπασάδες, σπάθες, μάθες, καλογερό. Αλήθεια λες. Αν μπορούμε αλήθεια να το παλέψουμε στο αγωνιστικό και να είμαστε σούπερ, όπως είπα να σας χρειάζεται να κερδίζουμε και τους γαϊτές. Εντάξει, μόνο έτσι. Έγινε, αλλιώς, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τρεις γραμμές, αυτές που είναι μέσα, για να πάμε μετά σε διάλειμμα και να μιλήσουμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωστή. Τι γίνεται, το όνομά σας? Σπύρος από Βέρεια. Γεια σου ρε Σπυρέτο, έλα ρε Σπύρο, έλα ρε Βέρεια. Έλα, ασπρόμαυρη φουλ. Ποιος έβγαλε τη διασκευή με την τη φράπα μου να πιω? Α, εσύ, βέβαια, ο διασκευής. Βέβαια, τώρα σε κατάλαβα. Το πρωί δεν μπορώ. Το πρωί δουλεύω, τώρα το μεσημέρι έρχομαι για φαΐ, γι' αυτό προλαβαίνω και συμπερνώ τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Ένα πράγμα θέλω, ένα είναι που θέλω να πω. Ότι ο Φερέιρα δεν φταίει σε... Όχι, μπορεί να έχει κάποια φτεξίματα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο οι παίκτες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, εχθές τους είδα, περπατούσαν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Άρα εσύ το μεγαλύτερο μερίδιο, συμφωνείς αυτούς που λέμε ότι υπάρχει ευθύνη και στα δύο μέρη, εσύ όμως λες περισσότερο οι παίκτες. Περισσότερο, ναι. Βέβαια. Ναι. Περισσότερο, και άμα ακούσεις και τις δηλώσεις που έκανε πώς λένε τον παιδί, ρε, Ο Μιχάη. Ο Μιχάη. Ναι. Ότι χάσαμε το μεταλλό μας. Άλλα μας λέει προπονητής να κάνουμε, λέει, στην προπόνηση και άλλα και χθες δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Ναι, αυτό όμως δεν είναι και ευθύνη του προπονητή. Η μεταδοτικότητα. Το να μετουσιώσει αυτά που τους λέει, να υλοποιηθούν
Δεν είναι και αυτό μέσα, άνθρωπέ μου. Μα ναι, στην προπόνηση τα κάνουνε. Μα τι να την κάνω. Μα αυτό είναι ο ρόλος του. Να τους διδάξει πράγματα να βγουν και στον αγωνιστικό χώρο μέσα. Εγώ δεν λέω ότι είναι τεμπέλης ή ότι κάθεται. Είναι σαν ένα καλό δάσκαλο που έχει γνώσεις, αλλά πρέπει να τις μεταδώσει και να το καταλάβουν οι παίκτες και να το μπορούν να το υλοποιήσουν οι μαθητές, ας πούμε. Κατάλαβες. Υποτίθεται ότι είναι παιχταράδες, είναι το 1 εκατομμύριο παίκτες. Έτσι. Και παραπάνω. Δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν, ναι. Ποιος μπορεί να καταλάβει, εγώ. Ναι. Μάλιστα. Άντε, ας τις πιτσιρικάδες. Αλλά για το Μαουρίσιο μιλάμε, για το. Για τον, δεν τον Μπίσεσβαρ και τον Βαρέλα, για όλους. Ναι, όλους, όλους. Για τον Βαρέλα, για τον. Με τον Μάτος, όλους. Αυτοί οι οποίοι έγραψαν ιστορία. Δεν αναιρούμε τίποτα. Ούτε απαξιώνουμε. Γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις. Εντάξει, μπορεί να τον αγαπάμε, να τον κάνουμε, αλλά. Άλλο. Χθες έκανε λάθος, τι να κάνουμε. Και δεν γυρνάς πίσω, να τον πάρεις τα πόδια για να μην μπορεί να κάνει σέντρα. Κάθεσαι και τον κοιτάς. Δηλαδή είναι πράγματα που. Τι να λέμε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, τον αγαπάμε. Είναι καλό. Άσχε, το δεν αναιρούμε τίποτα, έτσι. Μιλάμε για το τώρα. Αυτοί έχουν γράψει ιστορία για πάντα. Αυτό δεν αναιρείται. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και δεύτερο θέλω να πω για αυτά που είπα ακριβώς προηγουμένως το παιδί που τα είπε πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμο να μαζευτούμε μέσα στη Θεσσαλονίκη και να ξυπνήσουμε λίγο το Μητσοτάκη να πάρει αποφάσεις. Να καθαρίσει λίγο εκεί τη βρωμιά. Ναι. Α, μην περιμένεις. Πρέπει να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να ξυπνήσει, ναι. Λίγο η ΠΑΕ. Κατανοώ. Και να μαζέψει τον κόσμο να κάνουμε ένα γερό συλλαλητήριο και να τους ξυπνήσουμε. Έγινε. Δεν σε ευχαριστώ πολύ. Δεν αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην ψύχρα μπροστά στα μάτια μας να μας κλέβουνε. Κανονικά. Να μας κάνουν όλα ό,τι μας κάνουνε και εμείς να λέμε εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα. Έγινε, άνθρωπέ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Βέρεια. Φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι. Όχι, πάμε τελευταίος. Καλησπέρα, Κωστή. Χαίρετε. Καλώς ο Στράτο. Έλα, Στράτο. Γιατί να ξυπνήσουμε κάποιον που εν γνώση του δεν κοιμάται. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν θα το προχωρήσω περαιτέρω. Δεν, ναι, υπάρχει λόγος να ξυπνήσεις κάποιον ο οποίος εν γνώση του δεν κοιμάται. Εκτός αν νομίζετε κάποιοι ότι ο Αβγενάκης βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ναι, εν αγνία του Mr. Bean. Καλά, τι λέμε τώρα. Εντάξει. Ναι. Εκτός αν νομίζετε ότι οι αποφάσεις που παίρνει ο Mr. Bean για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι υπέρ, ναι, του φίλου του και κουμπάρου του κ. Μαρινάκη. 100%. Για εσάς που το νομίζετε αυτό. Σας άρεσαν, βλέπετε τι ωραία που είναι να σε σφυρίζουν με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά στις ίδιες φάσεις σε ένα 90 λεπτό. Yeah. Την επαφή στον παίκτη του Ολυμπιακού φάουλ και σε σένα να σε τραβάει, να σε χτυπάει και μόλις πας να φύγεις την αντεπίθεση να, yeah, σε κόβει. Χωρίς να λέει. Ακριβώς. Για να μπορούν να τους επηρεάζουν. Γι' αυτό θέλουν αυτούς και δεν θέλουν ξένους. Και το VAR δεν το θέλουν για να μην εκτίθενται. Ακριβώς. Παιδιά, τα λέμε από την πρώτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ για τον κύριο Φερέρα, αλλά δεν είναι ικανός να κοουτσάρει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ. Δηλαδή πλέον είμαι πεπισμένος. Ναι. Όταν μέσα σε 3 μήνες με τον ίδιο αντίπαλο, ο οποίος παίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα, παρουσιάζεις ακριβώς την ίδια εικόνα, ναι, λυπάμαι, αλλά είσαι λίγος σαν, ναι, προπονητής. Ενώ θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι ας δούμε πώς θα κάνει. Δεν κάνεις, ναι, τελεία. Δεν φταίνε οι παίχτες, θες εσύ. Και το ότι το πήρες πάνω σου εμένα δεν μου λέει τίποτα. Έχεις κάνει τραγική διαχείριση πάνω σου του Ρώστα. Να σου πω κάτι, Στράτο, είπε. Έχεις κάνει κάκι στο πρόγραμμα προετοιμασίας, έχεις κάνει κάκι στη διαχείριση του υλικού, τις κάρτες, τις εντεκάδες, το ρόστερ που έχεις βάλει και τους παίκτες που έχεις χρησιμοποιήσει, έχεις κάψει τη μισή σου ομάδα, επειδή δεν τη χρησιμοποιείς, έπρεπε να φτάσεις πρώτη αγωνιστική τον play-off για να παίξει ο Μιχάη που πέρυσι στον Πανετολικό έχει 1,5 χρόνο συνεχόμενο πρωτάθλημα, ναι, ναι, για να παίξει βασικός. Βεβαίως. Ενώ δεν είχε στόπερ για να παίξει, έπρεπε να παίξει με το 5ο σου στόπερ για να καταλάβεις ότι πρέπει να παίξει ο Μιχάη κάποια στιγμή. Πολλά λάθη. Χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο αυτός. Το λέω συνέχεια. Λυπάμαι, αλλά δεν κάνει. Και ένα τελευταίο, Κωστή, ναι, ένα τελευταίο στρατό, για, ναι, να κλείσω. Ναι. Συγχαρητήρια στο PAOK TV για την εξαιρετική μετάδοση. Αν εξαιρέσουμε κάποια πιξελάκια τα οποία εμφανίζονται αναταχτά χρονικά διαστήματα, τα οποία μπορεί να είχαν να κάνουν και με κακοκαιρία σε κάποια σημεία της χώρας κλπ. Ναι.
ήταν μία από τις, αν όχι καλύτερη, ίσως μία από τις καλύτερες μεταδόσεις που έχει κάνει. Συμφωνώ, ακόμα, συμφωνώ. Και, ακόμα και σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα, πλέον έπαψε να υφίσταται το πρόβλημα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι, γιατί έτσι. Ο κόσμος πλέον το ευρώ του το μετράει. Και όταν πληρώνει κάτι, θέλει να είναι φυσικά, και αντάξιο με αυτό που πληρώνει. Έγινε Στράτος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπρο σε 107 και 4. Θυμίζω ότι το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε ραδιοφωνικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Από πού να αρχίσουμε, δεν ξέρω. Από πού θέλεις. Από πού θέλω. Τι φταίει για αυτό που είδαμε το βράδυ της Κυριακής. Τι φταίει για αυτό που είδαμε την Κυριακή στην Τούμπα. Σίγουρα φταίει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Το γεγονός ότι όπως και στον αγώνα πρωταθλήματος έτσι και προχθές ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε πνευματικά για μένα ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι, κόστησε την ήττα από τον Ολυμπιακό που για μένα στερεί κάθε πιθανότητα για τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν θα αμφισβητήσω όσους υποστηρίζουν ότι αυτό φάνηκε από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας της φετινής σεζόν, με την ήττα από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την ισοπαλία στην Ξάνθη. Έδειξε ο ΠΑΟΚ αδυναμίες σε πολλά επίπεδα, σε αγωνιστικό πάντα μιλάμε, στον αγωνιστικό πάντα τομέα, γνωρίζοντας έτσι το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αυτό ακριβώς έκανε και την Κυριακή. Ναι. Με εξαίρεση κάποια λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και τα τελευταία 10 λεπτά του αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν διεκδίκησε τίποτε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση, όπως έκανε, επαναλαμβάνω, και στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, με εκείνο τον γκολ που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή δεν πέρασε, αλλά ναι. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό και μένουμε στην αγωνιστική ετοιμότητα. Ο ναι. ΠΑΟΚ ήταν πνευματικά ανέτοιμος και αγωνιστικά ανέτοιμος, θεωρώ. Αποδείχθηκε εύκολη λία για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό φταίει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του που επέδειξαν για μένα μια αδιαφορία και μια πνευματική ανετοιμότητα αδικαιολόγητη για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και φυσικά ναι. Η τεχνική ηγεσία που φέρει την ευθύνη της αγωνιστικής ετοιμότητας μιας ομάδας και της πνευματικής, παύλα ψυχολογικής ετοιμότητας μιας ομάδας. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν σε έπειθε ο ΠΑΟΚ στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, εξαιρεί το αγώνα Σκυπέλου ότι είναι ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη και το πρωτάθλημα. Και φυσιολογικά ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο αντικατοπτρίζει και την εικόνα του αγώνα. Που δηλαδή θα πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε χωρίς να ισοπεδώσουμε, εκτιμώ, την κατάσταση. Παρά την πικρία που υπάρχει και την απογοήτευση, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει δύο στόχους να εκπληρώσει. Ο ένας είναι να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα, το πρώτο στόχος, για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην προκληματική φάση του Champions League, και η δεύτερη είναι η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και η κατάκτηση του τροπαίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η ερώτηση που προκύπτει είναι, μπορεί από αυτό που είδαμε την Κυριακή? Όχι. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση η ειλικρινής. Όχι. Δεν μπορεί. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. Η ομάδα που είδαμε την Κυριακή. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε περιθώρια, γιατί υπάρχουν 9 αγωνιστικές και ένας αγώνας Κυπέλλου, ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό, και κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να διεκδικήσει καλύτερα αποτελέσματα με καλύτερες εμφανίσεις. Θεωρώ ότι το δικαίωμα αυτό το διατηρεί η ομάδα παρά την κακή της εικόνα την Κυριακή και την απογοήτευση που έχει σπείρει. Είναι και θέμα, αν θέλεις, εγωισμού. Αν θέλουν να τελειώσει αυτή η χρονιά και ο κύκλος αυτής της ομάδας με αυτή την εικόνα, είναι δικαίωμα των παικτών και του προπονητή. Αν δεν θέλουν,
μπορεί να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Όχι ότι θα σωθεί η χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόκριση στο τελικό αρχικά και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι δύο στόχοι οι οποίοι μπορούν να χρυσώσουν το χάπι, να πω, να το χρυσώσουν το χάπι, ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη η χρονιά. Όμως, μια δεύτερη θέση και ένα κύπελο, ναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν μπορεί ο Πάοκ να σηκώσει αυτή τη στιγμή να πετάξει λευκή πετσέτα. Απαγορεύεται για μένα να πετάξει λευκή πετσέτα. Φυσικά. Ναι. Είπες Κώστα ότι έτσι, με το πρόσωπο που είδαμε την Κυριακή και συμφωνούμε φυσικά όλοι, δεν πάμε πουθενά, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, Κώστα. Πιστεύεις ότι μπορεί ο προπονητής ή παίχτες να το γυρίσουν, να αλλάξει το κλίμα, να βρουν τον τρόπο, να βγάλουν αντίδραση? Αμέσως τώρα το Σάββατο υπάρχει παιχνίδι, δηλαδή δεν υπάρχουν και περιθώρια. Πρέπει να δουν την πραγματικότητα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να γίνει? Το θέμα είναι τι πιστεύουν αυτοί. Ναι. Τι πιστεύουν ο προπονητής και οι παίχτες ότι μπορεί να γίνει, όχι τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ναι. Το αν μπορούν ή όχι να το κάνουν και το αν θέλουν ή όχι να το κάνουν, ναι, θα φανεί κόστα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Σωστό. Το τι πιστεύω εγώ, το τι πιστεύεις εσύ, το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, ναι, είναι σε δεύτερη μοίρα. Ναι, είναι σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι τι πιστεύουν αυτοί και τι θέλουν. Ναι, βάζω θέμα, θέλουν. Γιατί προχθές δεν είδα διάθεση, δεν είδα πάθος. Τι έπαιζε με τον Ολυμπιακό, ρέστα. Όντως. Ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ, αυτή με τα στρώμαυρα? Αυτή η ομάδα διεκδίκησε? Τίποτα. Άρα δεν είναι το θέμα τι πιστεύω εγώ, το θέμα είναι τι πιστεύουν αυτοί. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να τα πετύχουν αυτά που λέμε. Τώρα, το τι θα κάνουν είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί είδα ένα ΠΑΟΚ σε πολύ κακό χάλι την Κυριακή απέναντι σε έναν μετριότατο Ολυμπιακό. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν ήταν απέναντι του μια ομάδα η οποία λες ότι πολύ ανώτερος και τον ποιοτικά αυτό κτλ. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος αγωνιστικά. Είχε αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Είχε μια πνευματική ισορροπία. Ήξεραν τι έκαναν, ήξεραν πώς θα κινηθούν. Οι κινήσεις τους και ανασταλτικά και δημιουργικά ήταν συγκεκριμένες. Έπεσε η απόδοση του Ολυμπιακού μετά το 70. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι επίδραση της μακροχρόνιας απουσίας από παιχνίδια, από αγωνιστικούς ρυθμούς. Ναι. Το ΠΑΟΚ ανέβηκε λίγο, αλλά μέχρι τότε το ΠΑΟΚ δεν είχε ανεβάσει ρυθμούς. Ναι. Έτσι, σε μια ανάλυση του αγώνα. Τώρα, ναι, τι θα γίνει, δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Εγώ λέω ότι με αυτή την εικόνα ούτε κύπελο μπορεί να οραματίζει το ΠΑΟΚ, ούτε δεύτερη θέση. Οι στόχοι παραμένουν στόχοι. Το τι θα πετύχει θα δούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν μπορώ να τους καταδικάσω πριν θα αυτούν μαθηματικά οι ελπίδες για τη δεύτερη θέση και για την παρουσία της ομάδας στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά, είναι. Πόσο αποτυχημένη θα μπορέσουμε να δούμε όταν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ή όταν χαθούν ή επιτεθούν οι στόχοι. Ξεκίνησε στραβά, ναι, η χρονιά και προχωράει στραβά. Ναι. Με τρομερές εμφανίσεις κοντά στον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ. Δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League με απαράδεκτες εμφανίσεις κοντά στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, έχασε τους ομίλους του Europa League και στη συνέχεια είχε μια μέτρια εικόνα με εξάρσεις και καλές και κακές. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το φετινό ΠΑΟΚ. Είπαμε, Κώστα, για τις ευθύνες των παικτών και για το ότι παρουσιάστηκαν άνευροι, χωρίς πάθος, χωρίς να δείξουν ότι πραγματικά καταλαβαίνουν την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Υπάρχει ευθύνη του προπονητή, στον οποίο πολλές φορές έχουμε αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά ότι ήρθε τελευταία στιγμή στην προετοιμασία κτλ. Και το ερώτημα είναι το εξής, από πολλούς και το πρωί ακροατές, ότι okay, ο προπονητής ήρθε και βρήκε αυτό το ρόστερ. Μα αυτό το ρόστερ δεν είναι που τρία χρόνια πήρε δύο double, ένα ήττο πρωτάθλημα, τρία κύπελα. Αυτό είναι. Άρα δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι παίχτες, αφού είναι οι ίδιοι παίχτες και προφανώς κάτι ο προπονητής. Ναι, το λέμε τώρα έτσι στην κουβέντα. Όχι, οι ευθύνες ότι είναι δεδομένες και για τους παίχτες
και για τον προπονητή. Ο προπονητής μετά από 10 μήνες δεν έχει παρουσιάσει μια βελτίωση, ομάδα δεν έχει παρουσιάσει αυτό. Μια βελτίωση στην απόδοσή της, μια σταδιακή βελτίωση. Κάτι. Νομίζω ότι είχε από τα Χριστούγεννα και μετά, μετά τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ πάει προς τα κάτω, δεν πάει προς τα πάνω. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι. Ναι. Είπα και άλλη φορά ότι δεν απέκτησε ο προπονητής χημία με τους παίκτες. Δεν μπορεί να είναι μόνο ευθύνη του ενός, είναι ευθύνη και των δύο, και των παικτών και του προπονητή. Ναι. Σημασία γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που αξίζει να βλέπει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ και δεν αξίζει να το βλέπει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ που έχει δαπανίσει εκατομμύρια για την ομάδα αυτή. Ναι. Ακριβώς. Άνοιξε συζήτηση περί προπονητή, το ξέρω. Ναι, το επόμενο που θα σε ρωτούσα, αφού είναι τα φουγκράζεσαι όλα και... Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό είναι μια απόφαση που αφορά στον ιδιοκτήτη της παραγωγής. Δεν μπορεί εδώ να πάρει απόφαση κάποιος άλλος. Στην οικογένεια, αν θέλει. Δηλαδή, τον ναι. και τον Γιώργη, η οποία ασχολείται και με τα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι δρόμοι είναι δύο. Αλλάζω προπονητή ρισκάροντας ότι ένα ηλεκτροσοκ θα προκαλέσει μια... θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα ή κρατώ αυτόν τον προπονητή δίνοντάς την ευκαιρία μέχρι το τέλος να κρυθεί μαζί με τους παίκτες και με το τέλος του χρονιάς να ληφθούν αποφάσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει καταστροφή. Ναι. Απόλυτα όλων των στόχων. Ναι. Κανείς όμως δεν εγγυάται ότι μια αλλαγή θα μπορέσει να επιφέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό και λέω ότι είναι απόφαση δική τους, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι και καλούνται να αποφασίσουν με ηρεμία τι πρέπει να γίνει κατά την εκτίμησή της προκειμένου να μην χαθεί η χρονιά. Ότι υπάρχει απογοήτευση και στην ιδιοκτησία είναι δεδομένο. Έτσι, είναι δεδομένο. Υπάρχει απογοήτευση και στην ιδιοκτησία. Με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ, που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ προχθές. Η εικόνα είναι το πρόβλημα. Θα μπορούσε να είχε χάσει, το έχω πει και άλλη φορά, με μια εμφάνιση η οποία διαφορετική. Η εικόνα, ο τρόπος. Ο τρόπος. Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τα τελευταία δύο παιχνίδια του αθλήματος με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και τη Σάντ. Θυμάμαι που συζητούσαμε πριν το μάτς την Παρασκευή και μου έλεγες ότι δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω πώς θα παρουσιαστούν, να δούμε τι έχει γίνει αυτές όλες τις μέρες, πώς διαχειρίστηκαν ο προπονητής οι παίκτες την όλη κατάσταση. Τι να σου πω, ότι διαβάζαμε κάποια ρεπορτάζ, μεγάλο κέβι στην προπόνηση. Καλά τώρα, αυτά είναι για να γεμίζει... Ο ένας πετούσε στην προπόνηση, ο άλλος προσγειωνόταν στην προπόνηση. Εγώ δεν είδα κανένα το παίκτη. Σαν να μην μεσολάβησαν αυτές τις 95 μέρες, Κώστα. Έτσι ένιωσα. Σαν να μην μεσολάβησαν. Μάλιστα. Δεν είδα δηλαδή μία προσπάθεια, δεν είδα μία αγωνία, δεν είδα τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω κιόλα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ρεπό, χτες, το Σάββατο παίζει η ομάδα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία σε μένα δεν κολλάνε. Αλλά δεν είμαι εγώ προπονητής. Ούτε και θέλω να προπονητής. Ναι. Και με τις αλλαγές, είχα απορία και εκεί, δεν ξέρω, η επιλογή του Πιτσιρικά, ενώ υπήρχαν άλλοι στον πάγκο, δεν ξέρω αν προσπαθούσε να πει κάτι ο προπονητής, να δείξει κάτι, δεν ξέρω. Να πει τι, είχε το Στόχ, είχε τον Λάμπρο. Το Λάμπρο, είχε. Άρα είναι αυτός σαν να λέει ότι δεν υπάρχει, δεν σας βλέπω στην ουσία. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Βλέπει, δεν βλέπει. Ναι. Ξέρω ότι αυτό που παρουσίασε, το ξαναλέω, ήταν τραγικό. Τι εικόνα που παρουσίασε ήταν για μένα, ήταν τραγική. Και πέρα. Μάλιστα. Η ομάδα δεν μπορεί να δικαιούται κάτι περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα είναι η εικόνα του αγώνα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Ναι. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι, για μένα δεν μπορεί. Αν θα αλλάξει, δεν το ξέρω. Δεν. Ναι. Εγώ περίμενα χθες προπόνηση και συζήτηση του... Ναι. Σκληρή κριτική. Το κριτική, ναι, ναι. Κριτική, τον τρόπο δεν θα τον υπαγορεύσω εγώ, θα τον υπαγορεύσει ο προπονητής. Ναι. Τώρα, ρεπό και χαβαλέ και χαλαρά.
έχω την εντύπωση ότι θεωρούν ότι τελείωσε η χρονιά. Η χρονιά δεν τελείωσε. Η χρονιά είναι σε εξέλιξη και μάλιστα οι στόχοι είναι... Διακυβεύονται δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Φυσικά. Αν δεν το αντιλαμβάνονται, ενδεχομένως όσοι φύγουν να μην το αντιλαμβάνονται. Όσοι μείνουν, και αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ασχολίαστα. Ναι. Αν ο προπονητής διαπιστώνει ότι κάποιοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή κουράστηκαν ή δεν ενδιαφέρονται ή έχουν χάσει το κίνητρο τους. Ας βάλει αυτούς που θέλουν. Ναι. Ας βάλει ακριβώς. Έχει, το ρόστερ έχει. Κάποιος δείχνει ότι δεν θέλει. Ανέλαβε την ευθύνη προχτές. Τι σημαίνει αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη σημαίνει ότι φταίω και πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Ποια. Περιμένω να τα δω. Δεν έχω κάτι δεν να προσθέσω επ' αυτού. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Εδώ θα είμαστε και μέσα στη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σου Κώστα. Μεσημέρι, αύριο πρώτα θεωρία. Βεβαίως. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Φεύγουμε, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο. Θυμίζω ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Τα πάντα από το πιο μικρό, το κινητό, το smartphone μέχρι ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, κουζίνες, τα πάντα όλα σε εξαιρετικές τιμές. Μπαίνετε, λέτε, άκουσα τον Κωστή να λέει ότι είσαι ο κορυφαίος και σας προσέχει ακόμα περισσότερο. Όπως φυσικά για το πιο νόστιμο θαλασσινό στην πόλη, οι δύο ψαραγορές στα δύο ηχθειοπολία Αιγαίων και στο Δικητήριο, 214.000 εκεί η Τηλιβεριά, και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.